Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έρχεται ο μεγάλος τελικός κατηγορίας ανδρών. Με τους κυρίους Τσίγκα, Γεροδήμου και Γαλίνα, το τρίο της διαιτησίας. Στο γήπεδο 2 λοιπόν θα διεξαχθεί αυτός ο μεγάλος τελικός. Και φυσικά όλα τα βλέμματα στο γήπεδο 2 του Δημοτικού Κολυμπητηρίου της Πρέβεζας. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις για την ομάδα Jolly Rogers, Ζήσης, Μπάλας, Κολότσιος και Δήμος. Για την ομάδα Αρχώδικες Α, Τσεκούρας, Παπαχρήστος Άκης, Παπαχρήστος Δημήτρης και Ντούσιας. Διαιτητές, όπως είπαμε, οι κύριοι Τσίγκας, Γαλίνας και Γεροδήμος. Τελικός ανδρών λοιπόν. Λοιπόν, και όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό κατηγορίας ανδρών, εδώ από το Δημοτικό Κολυμπητήριο της Πρέβεζας. Και τον Δημήτρη τον Παπαχριστό. Απ' την άλλη μεριά, η Jolly Rogers με τον Χρήστο τον Μπάλα, τον Παναγιώτη τον Δήμο, τον Σταύρο τον Ζήση και τον Βασίλη τον Κολότσιο. Λοιπόν, ένα ακόμη τεχνικό πρόβλημα. Είχαμε πτώση του ρεύματος, περιμένουμε λοιπόν να ανάψουν οι προβολείς. Καταλαβαίνετε ότι με αυτό το φως δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να παίξουν οι παίκτες σε αυτό τον μεγάλο τελικό. Έχουν ανάψει οι μισές λάμπες προβολής. Πρέπει να έχει καεί μια σειρά. Λοιπόν, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Μεγάλος τελικός ανδρών. Jolly Rogers, Αρχώδικες Α.
Ζήσεις Μπάλας Κολότσιος και Δήμος για την ομάδα Jolly Rogers. Τσεκούρας Παπαχρήστος Σάκης, Παπαχρήστος Δημήτρης και Ντούσιας για την ομάδα Αγχώθ και Σά. Δεν ξέρω αν εσείς αγχωθήκατε από αυτό το θέαμα. Εμείς πραγματικά όμως αγχωθήκαμε πάρα πολύ. Το ένα πρόβλημα πίσω από το άλλο. Είπαμε για πρώτη φορά να κάνουμε κάτι, να βγούμε εκτός συνόρων. Πρέβεζας, δυστυχώς τα τεχνικά προβλήματα δεν μας άφησαν. Να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Δεν είναι ευθύνη δική μας. Νομίζω είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτός ο μεγάλος τελικός. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Με την ομάδα Αγχώθ και Σά να έχει την μπάλα και να κάνει την πρώτη επίθεση και το πρώτο καλάθι. Το πρώτο καλάθι. Το 0-1. Και πάμε να δούμε τον Χρήστο Μπάλα στις βολές. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Το 0-1 παραμένει. Τσεκούρας. Θα περάσει ο Τσεκούρας. Μπάλας είναι εκεί για να πάρει το rebound. Κολότσιος για τους Jolly Rogers. Μπάλας. Θα κλέψουν η ομάδα Αγχώθ και Σά. Προσποιήσεις και το 2-0. Όχι, δεν γίνεται. Τώρα θα γίνει. 2-0. Κολότσιος. Μπάλας. Η μπάλα είναι για ποιους. Για τους Jolly Rogers με τον μπάλα. Μακρινό σούτ. Λίγο έλειψε να γίνει ισοφάριση εκεί. Μπάλας και πάλι νέα επίθεση. Jolly Rogers, ο Μπάλας θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ο Χρήστος Μπάλας, ο πανύψηλος σέντερφορ. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Και αν δεν κάνω λάθος, με ύψος 2-0-6 ο Χρήστος Μπάλας στην ομάδα του Πύρου Άρτας. Τσεκούρας, πολύ μακρινό το σούτ. Επιχείρησε για τρίποντο. Κολότσιος. Θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές. Δήμος. Κολότσιος. Θα γλιστρήσει ένα άτσαλο πέσιμο. Βήματα δίνουν οι διαιτητές. Ένα άτσαλο πέσιμο και από τον Κολότσιο δίνει την μπάλα στους Αγχώθ και Σά που προηγούνται με 2-1. Προσποίηση του Τσεκούρα. Θα κερδίσει το φάουλ ο Γρηγόρης Τσεκούρας. Με την έξυπνη προσποίηση που έκανε, δίνει το δικαίωμα για νέα επίθεση για την ομάδα του Αγχώθ και Σά που προηγείται με 2-1 στον μεγάλο τελικό των ανδρών. Jolly Rogers με το Κολότσιο. Μπάλας. Σιρακέτα. Τι έχουμε. Για τους Jolly Rogers και πάλι μπάλα. Οι διαιτητές ζητούν από τον Ζήση να μην μπει, να μην ξαναμπεί μάλλον μέσα στο γήπεδο. Δήμος. Θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή για τον Δήμο. Να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει σε 2-2. Δεν είναι ισοφάριση. Ξεγελαστήκαμε.
Σούτα τριών πόντων. Αστοχή. Μπάλα για τους Τζόλι Ρότζερς και τον Κολότσιο. Επιχειρήσει σου τριών πόντων. Ένα σκληρό φάουλ στον Τσεκούρα. Το 2 να παραμένει για την ομάδα Αρχόφ Κεσά. Σου τριών πόντων. Μακρινό ριμπάντο από τον Τσεκούρα. Επιχειρήσει σου τριών πόντων. Ευστοχή ο Τσεκούρας. Ο Τσεκούρας θα κάνει το 4-1 για την ομάδα του. Οι Τζόλι Ρότζερς θα κερδίσουν το φάουλ. Ο μοναδικός πάντως που δεν είναι αγχωμένος από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι ο Χρήστος Μπάλας. Από την ομάδα Τζόλι Ρότζερς. Ο σέντερφορ του Πύρου Άρτας δεν δείχνει αγχωμένος. Παρόλο που η ομάδα του βρίσκεται πίσω με 3 πόντους διαφορά. Κάποια παρεξήγηση εκεί λύθηκε με την συμβολή των διαιτητών. Δήμος αστοχή. Το 4 να παραμένει. Η μπάλα για τους Σανχόθ Κεσά. Και τώρα γίνεται το 5-1. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αγχώνονται τώρα η ομάδα Τζόλι Ρότζερς. Ο μπάλας αστοχή. Σε ένα εύκολο καλάθι ξανά το rebound. Και τώρα θα μειώσει σε 5-2 ο Χρήστος Μπάλας. Μπάλας στο rebound. Μπάλας και πάλι θα μειώσει σε 5-3. Σούτα τριών πόντων. Σκληρά μαρκαρίσματα και οι άμυνες από τις δύο ομάδες. Το 4-5 είναι γεγονός για την ομάδα Τζόλι Ρότζερς. Τσεκούρας. Θα πάρει την εσωτερική. Τσεκούρας, ένα δύσκολο καλάθι. Θα κάνει το 6-4 ο Γρηγόρης Τσεκούρας. Η μπάλα για τους Τζόλι Ρότζερς. Το 6-4 για τους Αρχόθ Κεσά παραμένει. Μπάλας θα γυρίσει. Θα πάρει την εσωτερική ο Μπάλας και θα μειώσει σε 5-6. Και τώρα 5-7. Ένας πόντος για τους Αρχόθ Κεσά. Δύο πόντοι για τον Μπάλα που ισοφαρίζει. 7 όλα. Οι Αρχόθ Κεσά βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με 4 πόντους διαφορά στο 5-1. Μπάλας και πάλι επιχείρηση να πετύχει το τρίποντο. Παίρνει το επιθετικό rebound. Πετυχαίνει το καλάθι. 8-7 για την ομάδα Τζόλι Ρότζερς. Έχουμε time. Έχουμε time out. Μικρή ανάσα για τους παίκτες των δύο ομάδων. Με την ομάδα Τζόλι Ρότζερς να παίρνει κεφάλι στο σκορ με 8-7. Χάρη στους τρεις τελευταίους πόντους από τον Χρήστο Μπάλα. Ένα τρίποντο. Μετράει για δύο σε αυτά τα πρωταθλήματα των 3-on-3 και ένα καλάθι μετά από ένα εξαιρετικό επιθετικό rebound. 8-7 Τζόλι Ρότζερς προηγούνται. Όποια ομάδα συμπληρώσει τους 15 πόντους θα είναι πρωταθλήτρια. Για το 2024 σε αυτό το 13ο basketball τουρνουά που πραγματοποιεί η Νικόπολη Πρέβεζας. Τσεκούρας πολύ μακρινό σου τριών πόντων, ευστοχή ο Τσεκούρας. Και περνά και πάλι η ομάδα του μπροστά με έναν πόντο διαφορά. 9-8. Μπάλας. Θα γυρίσει ο Μπάλας ανενόχλητος, ισοφαρίζει σε 9 όλα. Ο Χρήστος Μπάλας, ο οποίος δεν έχει αντίπαλο. Ευστοχούν όμως και πάλι. Και το σκορ τώρα 11-9. Μπάλας μειώνει σε 10-11. Σου τριών πόντων και πάλι. Ευστοχούν και πάλι.
η Ανχόφκεσα πάρα πολύ κοντά. Η διαφορά στους 3, 13-10. Ελπίζω να μην έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Μία βολή για τον Δήμο και την ομάδα Jolly Rogers. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του τελικού κατηγορίας ανδρών. Με την ομάδα Ανχόφκεσα να πετυχαίνει δύο τρίποντα σε ρή και να φτάνει τη διαφορά στους 3 μέχρι στιγμής, 13-10. Δήμος λοιπόν θα μειώσει 13-11, δεν έχουμε κάνει λάθος. Ή θα πάνε για τρίποντο και θα κλείσουν το παιχνίδι ή θα δούμε τι σκέφτεται η ομάδα Ανχόφκεσα. Τσεκούρας πολύ μακρινό σου 3 πόντων. Αστοχή ο Τσεκούρας. Μπάλας στο μακρινό rebound για τον Κολότσιο. Σούτα 3 πόντων για τον Κολότσιο. Αστοχούν. Τσεκούρας θα κερδίσει το φάουλ εκεί από τον Δήμο. Τσεκούρας θα γυρίσει. Αλλάξει πάσα. Σούτα 3 πόντων να στοχούν. Τι έχουμε εκεί. Η μπάλα για τους Jolly Rogers. 13-11 το σκορ. Δήμος. Δήμος. Θα πετύχει το καλάθι και μία ελεύθερη βολή. Το σκορ είναι 12-13 και στα χέρια του Δήμου για να δούμε αν θα γίνει ισοφάριση ή όχι. Η ισοφάριση γίνεται 13-13. Συγκλονιστικός τελικός Τσεκούρας σου 3 πόντων. Μπάλα στο rebound. Δίνει για τον Κολότσιο. Κολότσιος δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Τσεκούρας γυρίζει. Σου 3 πόντων για τον Τσεκούρα. Το rebound για ποια ομάδα. Ο Τσεκούρας ζητάει φάουλ στην πτώση του. Όταν επιχείρησε το σούτα 3 πόντων η μπάλα για τους Jolly Rogers. Σε ένα καθοριστικό κρίσιμο σημείο. Κολότσιος. Ο Μπάλας κάνει το screen. Μπάλας ζητάει την μπάλα. Χρήστος Μπάλας θα γυρίσει. Θα κάνει το 14-13. Περνούν και πάλι οι Jolly Rogers μπροστά. Ένας πόντος ακόμη για να σηκώσουν την κούπα του πρωταθλητή. Θα πάει για το τρίποντο η ομάδα Ανχόφκες. Α, Δήμος. Δήμος. Τον πιέζει ο Τσεκούρας. Θα κάνει επιθετικό ο Δήμος. Ο Τσεκούρας πήρε θέση πάρα πολύ σωστά. Κέρδισε το επιθετικό και την μπάλα για την ομάδα του. Τσεκούρας πολύ μακρινό σου 3 πόντων. Αστοχή όμως. Ο κόσμος ζητάει από τον Γρηγόρη Τσεκούρα. Και time. Ζητάει να πάρει την μπάλα, να επιχειρήσει τρίποντο για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Δεν το κάνει μπάλα το χατήρι όμως. Time. Σε αυτό τον συγκλονιστικό τελικό. Δήμος. Μπάλας. Και το παιχνίδι ολοκληρώνεται με νίκη των Jolly Rogers με 15-13. Πρωταθλητές λοιπόν για το 2024 η ομάδα των Ζήση Μπάλα, Κολότσιο και Δήμου απέναντι στην ομάδα Ανχόφκεσα, τον Τσεκούρα, Σάκη Παπαχρήστου, Δημήτρη Παπαχρήστου και Νούσια.
Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες που έφτασαν εδώ στον μεγάλο τελικό. Θα γίνει η απονομή τώρα του κυπέλου και των μεταλλίων στην πρωταθλήτρια ομάδα. Ενώ εμείς θα δώσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το καλοκαίρι του 25. Με το 14ο 3-on-3 basketball τουρνουά. Θα μείνουμε λίγο ακόμη για να παρακολουθήσουμε την απονομή στους τρεις διαιτητές που ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή και πραγματικά σφύριξαν δεκάδες παιχνίδια. Αλέκος Γεροδήμος και στο Κώστα το Τσίγκα. Ο Κώστας ο Τσίγκας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και ο κύριος Γαλινάς, συγγνώμη. Οι τρεις διαιτητές που ήρθαν εδώ προκειμένου να σφυρίξουν ο κύριος Κουπής έκανε την απονομή στα περισσότερα παιχνίδια του 13ου τουρνουά μπάσκετμπολ. Και το κύπελο λοιπόν στους τρεις διαιτητές. Και τώρα θα γίνει η απονομή στους δεύτερους στην ομάδα. Πάμε στην δευτεραθλήτρια ομάδα Ανχώθηκεσα. Την απονομή θα κάνει ο Χρήστος Ομάκης, υπεύθυνος του τμήματος αθλητισμού του Δήμου. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Χρήστος Μάκης θα κάνει την απονομή. Παρακαλώ η ομάδα. Στους Τσεκούρα, Σάκη Παπαχρήστο, Δημήτρη Παπαχρήστο και Ενούσια, παίκτες της ομάδας Ανχώθηκεσα, που τερμάτισαν στην δεύτερη θέση πίσω από τους Jolly Rogers. Το πάλεψαν, έφτασαν στην πηγή, αλλά δεν ήπιαν νερό, όπως λέμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Ανχώθηκεσα. Και τώρα το On TV και το αθλητικό κανάλι των Sports για πρώτη φορά βρέθηκε εδώ για να παρουσιάσει σε απευθείας μετάδοση τους τελικούς του 13ου 3-on-3 basketball τουρνουά της Νικόπολης. Ζήσης Μπάλας, Κολότσιος Δήμος, οι πρωταθλητές της ομάδας Jolly Rogers που θα παραλάβουν τα μετάλλια και το κύπελο για το 2024. Μπράβο λοιπόν, συγχαρητήρια. Ανανεώνουμε το ραντεβού για του χρόνου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Μένουμε λίγο ακόμα στην απονομή μέχρι να σηκώσουν και το κύπελο. Εγώ θα σας αφήσω για να πάω στους νικητές να κάνουμε κάποιες δηλώσεις. Είμαστε στον Ερατάσο. Γεια, γεια, εδώ μαζί μου.
Είμαστε στον αέρα. Ωραία, λοιπόν. Ο Χρήστος Μπάλας κοντά μου. Χρήστος, συγχαρητήρια. Κερδίσατε. Συγκλονιστικό το παιχνίδι. Πάντως, δεν σε είδαμε να αγχώνεσαι και πολύ. Δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Βάσει έτσι, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Μπράβο στα παιδιά, έπαιξαν πολύ δυνατά. Εμείς όμως, όταν έπρεπε, κάναμε αυτό που χρειάστηκε και πήραμε για μία ακόμη φορά το 3-on-3. Μία διοργάνωση που την αγαπάμε πολύ και βοηθάει τον αθλητισμό γενικά της περιοχής, όχι μόνο της πόλης. Χρήστο, δώσατε πάρα πολλά παιχνίδια. Οι συμμετοχές φέτος ξεπέρασαν κάθε προσδοκία σε αυτό το 13ο τουρνουά. Πώς είδες και τις αντίπαλες ομάδες που κερδίσατε κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αλλά και τον κόσμο? Έχει ανέβει το επίπεδο. Βλέπουμε, νομίζω, οι συμμετοχές φέτος έφτασαν επίσημα τις 107 ομάδες σε όλα τα τμήματα. Ο κόσμος είναι εδώ, παρόλη τη ζέστη που υπάρχει είναι από πολύ νωρίς, μας χειροκροτάει, μας δίνει δύναμη και περνάμε όλοι μαζί καλά, γιατί γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να περάσουμε όμορφα. Ωραία, λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.